Ειρήνη πάση. Εκ του καταλογάλα Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσχωμέν. Το καιρό εκείνο ανοίγαγον οι γονείς το πεδίον Ιησούν εις Ιεροσόλυμα παραστήσε το Κυρίο καθώς διαγράπτε νόμο Κυρίου ότι παν άρσεν δι' ανοίγων μήτραν Άγιον το Κυρίο κληθήσετε και του δούνε θυσίαν κατά το ερημένον νόμο Κυρίου ζεύγος τριγώνων ιδίων έως ους περιστερών και ειδού είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ ο όνομα Σημεών και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ και Πνεύμα Άγιον είναι επ' Αυτόν και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου. Μη ήδη θάνατον πριν ήδη τον Χριστόν Κυρίου και ήρθεν εν το Πνεύματι εις το Ιερόν και εν το εις αγαγήν τους γονείς το παιδίον Ιησούν του ποιήσε αυτούς κατά το εχθισμένον του νόμου περί αυτού. Γι' αυτό σε δέξα το αυτό εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε «Νιν απολύεις τον δούλον σου δέσποδα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντα των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ». Και είναι Ιωσήφ και η μητέρα αυτού, θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Και ευλόγησεν αυτού Σιμεών και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού, «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων». Και σου δε αυτή στην ψυχή διελεύσεται ρομφαία, όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί, και ειν ανά προφήτης τη γάτυρ Φανουήλ, εκ φυλής Ασσύρ, αυτή προβεβικία εν ημέρες πολλές, ζήσασα έτη μετά ανδρός επτά, από της παρθενίας αυτής, κι αυτή χείρα ως ετών ογδοήκοντα τεσσάρων ή ουκ αφίστα τόπο του ιερού νηστείες και δεήσεις η λατρεύουσα νύκτα και ημέρα κι αυτή τη ώρα επιστάσα ανθομολογήτω το Κυρίο και ελάλη περί αυτού πάση της προσδεχομένης λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ και όσε τέλεσαν άπαντα τα κατά των νόμων Κυρίου, υπέστρεψαν στη Γαλιλαία, στην πόλη αυτών Ναζαρέτ. Το δε πεδίον ύφξανε και κρατεού το πνεύματι πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού ειν επ' αυτό. Ποιος άραγε είναι τόσο πνηρός στα θεία, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, στα προλεγόμενά του στον κανόνα της υποπαντής. Ποιος άραγε είναι τόσο πνηρός στα θεία και τόσο μισοθεάμονας, μισή δηλαδή τα θεάματα, στα χαριέστατα θεάματα και δεν θέλει να βλέπει αυτά που είναι γεμάτα από χαρά, ώστε να μην παρουσιαστεί στη Θεία αυτή πανήγυρη της υποπαντής του Κυρίου, η οποία είναι πράγματι χαριεστάτη, γεμάτη χαρά. Ή, για να μιλήσω, λέει ο Άγιος Νικόδημος, σύμφωνα με την παροιμία, ποιος θα ερχόταν μετά από τέτοια χαριέστατη εορτή, ή για να πούμε καλύτερα, ποιος δεν θα φροντίσει να προλάβει με κάθε τρόπο να δει το Δεσπότη Χριστό, να μην καθυστερήσει δηλαδή, αλλά να είναι έγκαιρα εις την εορτή. Να δει τον Δεσπότη
ο οποίος ως βρέφος τέσσερακονθήμερο στον μεν ναό σύμφωνα με τον νόμο οδηγείται, από δε τον θεσπέσει ο γέροντας Σιμεών εναγκαλίζεται, κανένας βέβαια. Πω, πω χάριτες και θαύματα που περιέχει η παρούσα πανήγυρης. Εδώ η Παρθένος φαίνεται πολύ ενθεότατη, γεμάτη Θεία Χάρη, διότι βλέπει με ένα βλέμμα αναμειγμένο με χάρη μαζί και εδώ στέκεται στο έδαφος του ναού παρθενικός, αλλά συγχρόνως και βασιλικά. Και τόσο είναι μακριά από το να βαρύνεται η αγκάλι της από το βασταζόμενο βρέφος, ώστε από το βρέφος περισσότερο αυτή ελαφρύνεται. Εδώ το βρέφος φαίνεται πολύ ωραίο ως προς το κάλλος, παρά τους ιούς των ανθρώπων. Χαρούμενο όντας απαλά στις αγκάλες της μητέρας και στρέφοντας τους οφθαλμούς του προς αυτήν με όλα τα βλέφαρα. Εδώ φαίνεται και ο γυραιός Σιμεών, όλο ζαρωμένο και κατάξυρο έχοντας το πρόσωπο, σε σημείο που όποιος τον έβλεπε θα τον παρομοίαζε με την σκιά. Αυτός όμως έχει δυνατά και πόδια και χέρια και φωνή. Έτσι με τα πόδια μεν προϋπαντά το παντοδύναμο βρέφος, με τα χέρια με ευλάβεια και χαρά μαζί και χαρμόσυνα το εναγκαλίζεται και με την φωνή ζητεί την απόλυση. Εδώ και η γυραιά Άννα, λησμονώντας το γύρας της, δοξολογεί νοερά και ευχαριστεί τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, λέει ο Άγιος Νικόδημος, επειδή προηγουμένως στην εορτή των Θεοφανίων απολουστήκαμε νοερά στον Ιορδάνη και από τους μολυσμούς των αμαρτιών καθαριστήκαμε με το βάπτισμα και ντυθήκαμε λευκή στολή, ενδιθέντες αυτόν τον Σωτήρα Χριστόν, γι' αυτό ας ετοιμαστούμε και τώρα να προϋπαντήσουμε το προαιώνιο βρέφος στο ναό εισερχόμενο. Ας εισέλθουμε μέσα στο εσώτερο του καταπετάσματος και ας ιστορήσουμε με λεπτομέρεια όλη την υπόθεση της εορτής. Και επειδή έχουμε χωροστάτη και αρχηγό της πανηγύριος αυτής, τον υμνογράφο Κοσμά, γι' αυτόν τον λόγο μαζί με αυτόν ας μελωδούμε, αλλά και ας θεωρούμε με τον παρόντα κανόνα τα μυστήρια της εορτής αυτής, γιατί ο κανόνας της υπαπαντής είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά, του μελωδού. Και πρώτα ας δούμε την ακροστοιχίδα του. Η ακροστοιχίδα του κανόνος είναι «Χριστόν γεγηθός, πρέσβης αγκαλίζεται». Συντίθεται η ακροστοιχίδα από το αρχικό γράμμα του κάθε τροπαρίου. «Χριστόν γεγηθός, πρέσβης αγκαλίζεται». Με πολύ χαρά δηλαδή και φροσύνη, ο πρεσβύτης, δηλαδή ο Άγιος Σιμεών, αγκαλιάζει τον Χριστόν. «Είμαι ένα άλλοι γέροντες», ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, «Είμαι ένα άλλοι γέροντες», λέει ο Ιερός Μελωδός, «αγανακτούν και βαρύνονται όταν θέλει κάποιος να τους φορτώσει και αυτό το πλέον ελάχιστο φορτίο και ελαφρότατο, διότι εκείνοι που μόλις και με τα βίας βαστάζουν το σώμα τους από την παραλυσία των μελών και την γυραλαιότητα από την πάροδο του χρόνου, πώς δεν θα λυπούνταν εάν τοποθετήσει κανείς επάνω τους κάποιο βάρος. Άλλοι μένα άλλοι γέροντες έτσι κάνουν. Ο δε πρέσβης και δίκαιος Σιμεών δεν ήταν τέτοιος, ούτε έδειξε λύπη και βάρος ψυχής, αλλά μάλλον γεγηθός, δηλαδή χαρούμενος και αγαλώμενος, δέχτηκε στις αγκάλες του τον Δεσπότη Χριστό ως ένα γλυκό φορτίο και ελαφρότατο. Και αρχίζει ο Άγιος να ερμηνεύει τον κανόνα με πρώτο τον ιρμό της πρώτης οδής που είναι σε ήχο τρίτο. «Χέρσον αβυσσοτόκον παιδον ήλιος επεπόλευσε ποτέ. Ως η τείχος γαρεπάγει εκατέρωθεν είδωρ,
λαό πεζοποντοπορούντι και θεαρέστος μέλποντι. Άσο με το Κυρίο, εν δόξος γάρ δε δόξαστε. Ο ήλιος λέγει κάποτε, περπάτησε επάνω εις τον πυθμένα της θαλάσσης, γιατί το είδωρ σαν τείχος πάγωσε δεξιά και αριστερά από τον λαό που πεζοποντοπορούσε. Πεζή πέρασε μέσα από τον πόντο, μέσα από τη θάλασσα. Αναφέρεται στη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης από τους Ισραηλίτες. Και αυτός ο λαός θεάρεστα έλεγε, ας ψάλλομεν εις τον Κύριο, γιατί αληθινά δε δόξαστε. Χέρσον αμπισοτόκον, παιδον ήλιος επεπόλευσε ποτέ. Άβυσσος, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, είναι και σημαίνει σύστημα πολλών υδάτων, πάρα πολλά νερά, το οποίο συνηθίζουμε να το ονομάζουμε και βυθό. Η Άβυσσος, λοιπόν αυτή, αναγκαστικά πρέπει να στηρίζεται πάνω σε κάποιο σώμα στερεό. Ένα σύστημα υδάτων κάπου πρέπει να στηρίζεται. Για να συγκρατήσει την ολισθηρή και ευδιάλυτη φύση του ύδατος, αυτό το στερεό στο οποίο θα στηρίζεται. Άλλο όμως τέτοιο σταθερό σώμα δεν υπάρχει κάτω από τα ύδατα, παρά μόνο η γη, η οποία είναι σταθερότερη από όλα τα ύδατα. Αυτή λοιπόν η γη είναι σκεπασμένη από τα νερά και γι' αυτό φαίνεται ως μητέρα της Αβύσσου, εξαιτίας του σχήματος που έχει, σαν μητέρα των νερών, διότι όντας βαθουλωτή μοιάζει με κοιλία μητέρας και σφίγγει μέσα στον εαυτό της το νερό ως βρέφος. Γι' αυτό και σωστά ονομάστηκε από τον Μελωδό εδώ Αβυσσοτόκος, γιατί φέρει μέσα στην κοιλία της την Άβυσσο και την Γέννα. Και αυτό ίσως θέλει να φανερώσει ο Θεός λέγοντας προς τον Ιώβ, έφραξαν δε θάλασσαν πύλες, δηλαδή με τις δικές μου προσταγές έφραξα τη θάλασσα, ότε εμέμασεν η εμεούτο εκ κοιλίας μητρός αυτής εκπορευωμένη, όταν γεννιόταν από την μητέρα της, δηλαδή από τη γη, η οποία όπως την αποκαλεί ο Άγιος Κοσμάς, είναι Αβυσσοτόκος. Περισσότερο κατάλληλο όμως, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι να εννοείται ως μητέρα της θάλασσας η γη, επειδή είναι κάτω από τη θάλασσα και την Άβυσσο, παρά η Άβυσσος, όπως άλλος ερμήνευσε. Αυτή λοιπόν τη γη και τον Αβυσσοτόκο βυθό, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τα ύδατα της Ερυθράς Θαλάσσης, επεπόλευσε, δηλαδή είδε μία φορά ο ήλιος, όχι διαμέσου των υδάτων της θάλασσας, γιατί έτσι καθημερινά τον βλέπει και τον διαπερά τον βυθό, αλλά είδε και τον διαπέρασε αμέσως, χωρίς να υπάρχει επάνω νερό. Πότε όμως είδε ο ήλιος εκείνον τον Αβυσσοτόκο βυθό της Ερυθράς? Όταν χωρίστηκε στα δύο η Ερυθρά θάλασσα με τη ράβδο του Μωυσή και πέρασαν οι Ισραηλίτες τον βυθό της Χέρσο και Ξηρό, διότι αναφέρεται ότι το νερό της Ερυθράς στεκόταν ένα μέρος από τα δεξιά των Ισραηλιτών και το άλλο μέρος από τα αριστερά. Και το είδωρ αυτής, λέει στην Έξοδο, τείχος εκ δεξιών και τείχος εξ ευωνίμων. Ένα θαυμαστό έργο του Θεού, σαν να πάγωσαν τα νερά και έγιναν τείχος δεξιά και αριστερά, ενώ ο λαός προχωρούσε δια του βυθού και πέρασε στην απέναντι όχθη της Ερυθράς. Και γιατί εστερεώθηκε σαν τείχος το είδωρ από το ένα μέρος και από το άλλο? Για χάρη του Ισραηλιτικού λαού που πεζός και με γυμνά πόδια πέρασε τη θάλασσα και έψαλε θεάριστα, άσο μεν το Κυρίο, εν δόξος γάρ δε δόξαστε. Και στη συνέχεια ερμηνεύει το πρώτο τροπάριο του κανόνος,
της πρώτης οδής, που είναι σε ήχο τρίτου, όπως είπαμε. Ρανάτος ανίδωρ νεφέλε, ήλιος ενεφέλη γαρκούφι, εποχούμενος επέστη, ακυράτης ολένες Χριστός, εν το ναό ως βρέφος. Δυο πιστοί βοήσομεν, άσομεν το Κυρίου, εν δόξος γάρ τε δόξαστε. Ας ράνουν νερό είδωρ οι νεφέλες, γιατί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός μας δηλαδή, πάνω στην ελαφριά νεφέλη, δηλαδή στην υπεραγία Θεοτόκο, εποχούμενος επέστη. Ο Χριστός εις το ναό ως βρέφος, γι' αυτό και εμείς οι πιστίες βοήσομεν. Ας ψάλλομεν στον Κύριο, διότι αληθινά δε δόξαστε. Όλη την υπόθεση του τροπαρίου αυτού ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος. Τη δανείστηκε ο Μελωδός, ο Άγιος Κοσμάς, από δύο προφητείες του προφήτου Ισαΐου. Βλέπουμε πώς οι Άγιοι Μελωδοί χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και επίσης τους Αγίους Πατέρες, όπως τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Εδώ χρησιμοποιεί ο Μελωδός τον προφήτη Ισαΐα. Δύο προφητείες του. Η μία λέει, «Εφρανθήτω ο ουρανός άνωθεν και ενεφέλε ρανάτωσαν δικαιοσύνη». Η δε άλλη, «Ιδού Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης». Αφού λοιπόν κατανεφέλουσε, για να πω έτσι, το τροπάριο ο Μουσουργός, λέει, «Οι νεφέλες εκείνες που προηγουμένως προστάχθηκαν να μην δώσουν βροχή στον αμπελώνα του Ισραηλιτικού λαού», λέει, «και τες νεφέλες εντελούμε του μη βρέξεις αυτόν τον αμπελώνα ιετών», ο προφήτης Ισαΐας το γράφει αυτό στο πέμπτο του κεφάλαιου, «τώρα αυτές οι νεφέλες ας ρίξουν είδωρε πάνω στη γη και την ξηρασία του αμπελώνα του χριστιανικού λαού του Κυρίου ας παρηγορήσουν, επειδή ο της δικαιοσύνης ήλιος Χριστός καθήμενος επάνω στις άχραντες αγκάλες της μητέρας του, όπως επάνω σε κούφι νεφέλη, η οποία δεν έχει το βάρος της προαιρετικής αμαρτίας, γιατί η Παναγία μας ήταν αναμάρτητη, δεν είχε ποτέ αμαρτήσει, προσφέρεται σήμερα ο ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός στο ναό, καθήμενος επάνω στην κούφι νεφέλη, την Παναγία Μητέρα του, προσφέρεται ως βρέφος τεσσαρακονθήμερο». Τι δηλώνει όμως τροπολογικά το «ρανάτος ανίδωρ νεφέλε»? Δηλώνει ότι, σύμφωνα με τον ανώνυμο ερμηνευτή, οι νοητές νεφέλες, δηλαδή οι καρδιές των ανθρώπων, πρέπει να σταλάξουν είδωρ νοητό, δηλαδή δρόσο θεοφιλών έργων, επειδή λυτρώθηκαν από την ξηρασία των αμαρτιών. Αυτό είναι τώρα το δικό μας έργο, να εργαστούμε αυτό που αρέσει στο Θεό, γιατί λυτρωθήκαμε χάρη του ηλίου της δικαιοσύνης από την ξηρασία των αμαρτιών μας. Νεφέλες εννοεί ο Μελωδός τους αγγέλους και προφήτες και αποστόλους ή ακόμα και τις ψυχές των δικαιών. Αυτοί λέει ας ράνουν είδωρ, δηλαδή ας κηρύττουν την επιδημία του Θεού προς τους ανθρώπους. Ας φανερώνουν ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ήρθε και μας συναναστράφηκε και έπαθε και μας έσωσε. Και συνεχίζει και με το επόμενο τροπάριο. «Ισχύσατε», λέει, «χείρες Σιμεών, το γύρα ανημένε και κνήμε παρημένε, δε πρεσβύτου ευθυβόλους κινήστε, Χριστού προς υπακοήν, χωρίαν συνασωμάτης στήσαντες, άσουμε το Κυρίο, εν δόξος γάρτε δόξαστε».
ας έχετε δύναμη οι χείρες του Σημεών που είναι παραλυμμένες από τα γερατιά και οι κνήμες επίσης του πρεσβύτου που και αυτές είναι παραλυμμένες, ας κινούνται ευθυβόλως όπως πρέπει, κάνοντας υπακοή στον Χριστό, και ας στήσουν χωρία, χωρό δηλαδή, μαζί με τους ασώματους αγγέλους, και ας ψάλουμε, και ας ψάλουμε όλοι μαζί, άσω με τον Κύριο, ας ψάλουμε στον Κύριο ότι αληθινά εδόξαστε. Από τον ίδιο ερμηνεύει ο Αγιος Νικόδημος τον προφήτη Ισαΐα, δανείζεται και αυτό το τροπάριο μελωδός, όχι μόνο κατά το νόημα, αλλά και κατά λέξη. Διότι λέγει ο προφήτης αυτολεξή τα εξής, στο 35ο κεφάλαιο. Ο προφήτης Ισαΐας λέγει, «Ισχύσατε χείρες ανημένε και γόνατα παραλληλημένα, ισχύσατε και μη φοβήστε». Αυτά λοιπόν τα λόγια προσαρμόζοντάς τα στον Σημεών, τον Άγιο και Δίκαιο, λέει, «Όχι έργια του Σημεών που είστε διαλυμένα και τρέμετε από τα γερατιά, ενισχυθείτε για να εναγκαλιστείτε τον Χριστό, αλλά κι εσείς οι παραλυμμένες κνήμες και τα πόδια του αυτού γέροντος Σημεών του Δικαίου, περπατήστε, όχι λοξά παραφερόμενα εδώ και εκεί, όπως κάποτε βαδίζουν οι γέροντες, αλλά με ευθέα και σταθερά βήματα, για να συναντήσετε τον Δεσπότη Χριστό, ερχόμενο ως βρέφος στο ναό». Κατόπιν αφήνοντας ο μελωδός των Σημεών και στρέφοντας το λόγο σε όλη τη φύση των ανθρώπων, λέει, «Ω άνθρωποι, επειδή κατά την παρούσα εορτή χαίρονται οι ασώματοι άγγελοι και χορεύουν, γι' αυτό και εμείς οι άνθρωποι, αφού στήσουμε χωρία πνευματική μαζί με εκείνους, ας ψάλουμε στον Κύριο τον επινίκιο, το επινίκιο εκείνο άσμα του Μωυσή. Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γάρτε δόξαστε». Και δίνει και μια δεύτερη ερμηνεία ο Άγιος από τον ανώνυμο ερμηνευτή. Σημείωσε, λέγει, ότι ο ανώνυμος ερμηνευτής στήσατε, γράφει, και αυτό συνάπτει με το κνήμας ως εξής. «Εσείς οι παραλυμμένες κνήμες του πρεσβύτη, εύστοχα κινηθείτε για τη συνάντηση του Χριστού και στήστε χωρία με τις ασώματες δυνάμεις. Εσείς οι πόδες του Σημεών, όχι μόνο κατευθείαν κινηθείτε για να συναντήσετε τον Χριστό, αλλά ακόμη και χορέψετε με τους αγγέλους, δείχνοντας την υπερβολή της εσωτερικής χαράς με τον πνευματικό εξωτερικό χορό, και ψάλετε το άσο με το Κυρίο, εν δόξος γάρτε δόξαστε». Η προηγούμενη όμως ερμηνεία, σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος, είναι καλύτερη, ότι δηλαδή ο μελωδός όχι μόνο το Σημεών, αλλά όλη την ανθρωπότητα την καλεί να χορέψει με τις ασώματες δυνάμεις και να ψάλει στον Κύριο. Ο δε Νικομηδίας Γεώργιος, το λόγο του στην Υπαπαντή, ο Άγιος Νικόδημος, ισχυρίζεται ότι ο Σημεών, ο Άγιος και Δίκαιος, δεν πήγε με τα δικά του πόδια στο Ιερό, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βρέθηκε στο ναό. Διότι έτσι πανηγυρίζει στην εορτή και λέγει, «Και ήρθε εν το Πνεύματι εις το Ιερόν, ο του Θαύματος», λέγει ο Νικομηδίας Γεώργιος, «ούτε τα δικά του πόδια χρησιμοποίησε για την υπηρεσία του μυστηρίου. Του γίνεται άρμα το Πνεύμα το Άγιο και σαν κάποιον άλλον υπόπτερο και εθεροδρόμο Αβακού τον εισάγει το Πνεύμα το Άγιο προς τον ναό και τον παρουσιάζει στο Ιερό». Βλέπουμε πόσο θαυμαστά και ωραία είναι όλα αυτά που έχουμε μέσα στην Αγία μας εκκλησιαστική παράδοση, μέσα στους ιερούς κανόνες. Και αξίζει κανείς να εντρυφάσει αυτά, να εμβαθύνει και να διδάσκεται. Ας ράνουν λοιπόν οι καρδιές μας είδωρ, δηλαδή ας σταλάξουν το νοητό είδωρ, την θεοφιλή δρόσο, που είναι τα καλά έργα,
για να δοξάσουμε κι εμείς μαζί με τον Άγιο Σημεών, τον Κύριό μας, που εισάγεται στο ναό, εποχούμενος επί ενεφέλη κούφη, καθισμένος στην αγκάλια της υπεραγίας Θεοτόκου. Ας δοξάσουμε τον Κύριο και ας τον ευχαριστήσουμε για την άπειρη φιλανθρωπία Του και ταπείνωσή Του και αγάπη Του. Και ας αγωνιστούμε να ευχαριστήσουμε εις Αυτόν δια των καλών έργων, δια της μετανοίας και έτσι να αξιωθούμε και της βασιλείας Του. Το δε Θεό μου δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.